Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Sky και στην εκπομπή Survivor Panorama. Την εκπομπή που από σήμερα και καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 4 με 6 θα σας κρατάει συντροφιά έχοντας ως θέμα το ένα και μοναδικό τηλεοπτικό παιχνίδι το οποίο έχει καταφέρει εδώ και 2 μήνες να καθυλώνει καθημερινά τους τηλεθεατές, τους δέκτες τους. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μετά από αυτό το πρώτο ταξίδι που πήγαμε στον Άγιο Δομήνικο για να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα του Survivor και να σας κάνουμε να βιώσετε ακόμα πιο έντονες συγκινήσεις. Σε αυτό βέβαια θα μας βοηθήσουν και οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού που θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε αποκλειστικά και πρώτα εδώ στην εκπομπή μας, έτσι ώστε να δούμε και εκείνοι πώς βίωσαν αυτό που εμείς βιώνουμε κάθε βράδυ από το σπίτι μας. Θέλω να δούμε τι θα δούμε σήμερα, τι ακολουθεί, τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς και στη συνέχεια να υποδεχτούμε τους 2 πρώτους μας καλεσμένους. Σε λίγο η Ειρήνη Κολυδά έρχεται στο στούντιο του Survivor Panorama και απαντά για όλους και για όλα. Τα τελευταία λεπτά εδώ στην παραλία. Σε λίγο η Ειρήνη Παπαδοπούλου σε ζωντανή σύνδεση από τον Άγιο Δομήνικο μιλάει για την αποχώρησή της. Λέγοντάς ότι εγώ αυτό που ήταν να πάρω από το Survivor το πήρα. Γι' αυτό και πήρα αυτή την απόφαση. Θα ήθελα πάλι να ξαναζητήσω συγγνώμη αν στεναχώρησα κάποιον. Αν εγώ χαρακτήρισα κάποιον. Και σαν μαγική εικόνα, απευθείας από τον Άγιο Δομήνικο, θα μου επιτρέψεις, Χρήστο, να ξεκινήσω με τις κυρίες. Η Ειρήνη Κολυδά, ένα όμορφο, υπέροχο πλάσμα, μαυρισμένη όσο κανείς μας εδώ στο πλατό. Δούλεψα καλά 2 μήνες. Και περιποιημένη, βέβαια, όπως δεν σε έχουμε ξαναδεί. Ναι, πραγματικά. Και εγώ έχω πάρα πολύ καιρό να είμαι εδώ. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι μου έκανε λίγο περίεργο. Καλώς όρισες, Ειρηνάκη. Ξέρω ότι ήθελες πάρα πολύ καιρό να γυρίσεις στην Ελλάδα, γιατί έχεις φύγει από το παιχνίδι γύρω στις 15 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν δυνατόν όμως αυτό λόγω της κατάστασής σου. Τώρα όμως, επειδή ήσουν αρκετά καλύτερα, δεν είσαι καλά.